Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Βρισκόμαστε στη βορειοανατολική είσοδο του εργοταξίου της Μεγάλης Υπουργειοποίησης. Όπως βλέπετε, εκτελούνται κάποιες εργασίες χωματουργικές. Έχουν δημιουργηθεί λάκοι για να μπουν οι σωλήνες αποχέτευσης και τα φρεάτια. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, όπως οι εργασίες για η δημιουργία του δρόμου για την άσφαλτο θα ξεκινήσουν σε ένα μήνα περίπου. Πάμε να δούμε και πιο κοντά. Εργασίες, όπως βλέπετε, συνεχίζονται εσωτερικά του γηπέδου με το πέρασμα των καλωδίων. Βρισκόμαστε πίσω από την παλιά θύρα 21. Περιμένουμε τις εξελίξεις για να προχωρήσουν και οι εργασίες
όπως έχουμε αναφέρει, είναι τρία σημαντικά έργα τα οποία θα εκτελεστούν σε μια εργολαβία. Αυτό του περιβάλλοντος χώρου που έχουμε αναφέρει, όπως βλέπετε εδώ μπροστά από την περίφραξη, το λεγόμενο γάμα γύρω από το γήπεδο, και αυτό της μικρής υπογειοποίησης. Είχαμε και μια κουβέντα προηγουμένως με τον επιτελάρχη μέσα των εργασιών. Για την υπογειοποίηση έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Δεν μπορούμε να το πούμε 100%, αλλά από ό,τι ακούγεται, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρομηχανικά, τα ηλεκτρολογικά, να μπουν οι πινακίδες, ο δρόμος να δημιουργηθεί, η άσφαλτος, υπάρχει μια διαδικασία την οποία τη βλέπουμε εύκολη, αλλά δεν είναι. Έχει πάρει το δρόμο του, αλλά θέλει χρόνο. Ακούγονται πολλά, δεν μπορούμε να πούμε στα σίγουρα. Ακούγεται και ο Δεκέμβρης, φαίνεται μακρινός. Μακάρι να γίνουν όλα πιο γρήγορα. Το ελπίζουμε. Με τους εργάτες που μιλήσαμε, μας είπαν για σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η δημιουργία του δρόμου. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή. Μακάρι να μην φτάσουμε στο Δεκέμβρη για να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Ελπίζω να γίνει πολύ πιο σύντομα, όπως μας είχε πει πριν κάνα δύο μήνες ο υπεύθυνος, ότι το Σεπτέμβρη θα δοθεί. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να επισπεύσουν το κομμάτι των εργασιών, να ξεκινήσουν πιο εντατικά, να έχουμε αποτελέσματα πιο σύντομα. Αυτή τη στιγμή βγήκανε και κάποιοι εργάτες από το εργοτάξιο. Μας ενημέρωσαν ότι εκτελούνται κάποιες εργασίες εσωτερικά. Ήταν η πρώτη τους μέρα για την διαμόρφωση των χώρων. Τοποθετούνται πλακάκια σε κάποια άλλα σημεία τούβλα. Γενικά διαμορφώνονται οι χώροι. Έχει πάρα πολύ δουλειά εσωτερικά. Μπορεί να μην το βλέπουμε εμείς εξωτερικά, αλλά αυτό μας μετέφεραν. Θέλει πολύ υπομονή. Χρειάζεται να οπλιστούμε με υπομονή. Εμείς απ' έξω τα βλέπουμε όλα διαφορετικά. Εσωτερικά υπάρχουν εργασίες. Το ένα συνεργείο δουλεύει πάνω στο άλλο και ηλεκτρολογικά και διαμορφώνονται οι χώροι με κάποιες εργασίες οι οποίες εκτελούνται. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς είναι υπομονή. Αυτό μας είπαν και οι εργάτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι ένα δύσκολο έργο. Το οποίο, αν συνοδευόμενο και με την υπογειοποίηση περιμετρικά, το οποίο θα δώσει μεγάλη πνοή σε όλη την περιοχή, σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφια, στην πόλη μας. Ας οπλιστούμε με υπομονή κάθε μέρα, όσο μπορούμε να μεταφέρουμε εικόνες και εμείς μέσα από το κανάλι. Το μόνο σίγουρο, το τελικό αποτέλεσμα θα μας εντυπωσιάσει. Είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται και η πόλη, αλλά και σίγουρα η ΑΕΚ. Είναι κάτι που της έλειπε, της λείπει, και θα της δώσει μεγάλη όθηση για να δημιουργήσει πάνω σε αυτό. Είναι μια γερή βάση για να μεγαλουργήσει μέσα από εδώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, σύντομα να έχουμε εξελίξεις, γιατί εξωτερικά βλέπουμε μια αναμονή. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά.
Ας μην ξεχνάμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα για να φτάσουμε έως εδώ, για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το 2017 ήταν τέτοια περίπου εποχή, το 2017 Ιούλιο, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες. Συμπληρώνουμε φέτος 4 χρόνια. Υπάρχει, το ξέρω, αναμονή, υπάρχει ο κόσμος ανυπομονή να τελειώνει οι εργασίες. Βλέποντας το εξωτερικά, μας μεταφέρουν ότι δεν προχωρούν εργασίες, υπάρχει στασιμότητα, ανυπομονησία, γκρίνια. Σίγουρα όλα αυτά είναι καλοπροαίρετα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε και λίγο πώς φτάσαμε ως εδώ, το τι έγινε για να φτάσουμε ως εδώ, και τις προσπάθειες που γίνανε για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, να το δημιουργήσουμε αυτό το αριστούργημα. Πραγματικά οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Εξωτερικά θα είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, ίσως το πιο όμορφο της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στην νοτιοδυτική είσοδο του εργοταξίου της Μεγάλης Υπογειοποίησης. Το μήνυμα που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι: στηρίζουμε την αεραστεχνική αγοράζοντας κάρτες διαρκείας και ας οπλιστούμε με υπομονή και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο από αυτό το σημείο. Φωκών και Καπαδοκίας. Βλέποντας μπροστά μας τον νοτιοδυτικό πυλώνα βαμμένο, το κτίριο των μουσείων του γηπέδου της ΑΕΚ και την έναρξη της Μεγάλης Υπογειοποίησης. Καλό απόγευμα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ.